Αυτός. Καταρχήν πρέπει να πούμε κάτι. Χαμάς, τρομοκρατική οργάνωση, ονομασμένη εδώ μέσα και ονομασμένη από πάρα πολλούς. Χαμάς, εκλεγμένη κυβέρνηση από τους Παλαιστινίους. Άρα πρέπει να το αποδεχθούμε. Δηλαδή, πώς περιμένετε, κυρία Επίτροπε, να είναι η κατάσταση στο μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωση του κόσμου? Η Ισραηλινή κατοχή είναι το θέμα που έχουμε συζητήσει περισσότερες φορές σε αυτή την αίθουσα, περισσότερες ακόμα και από τον πόλεμο της Συρίας. Πείτε μας ένα μέτρο που έχετε πάρει. Ένα, όχι δύο για τις δολοφονίες. Πέστε μας μια πρωτοβουλία που έχετε πάρει για να πιέσετε το Ισραήλ. Δολοφονούνται Παλαιστίνοι πολίτες από Ισραηλινούς στρατιώτες εν ψυχρό. Και ο Λίμπερμαν τους μοιράζει μετάλλια τιμής. Δηλώνει ότι θα τους εξαφανίσει τους Παλαιστινίους και εγγυάται ότι δεν θα υπάρχουν και συνέπειες. Φαίνεται ότι για τον κύριο Πρέντα έχουν απανθρωποποιηθεί τόσο πολύ οι Παλαιστίνοι που δεν αξίζουν ούτε μια ανθρωπιστική παρέμβαση. Το αίμα τους είναι φτηνό, τα δεινά τους είναι άνευ σημασίας και οι δολοφόνοι τους μπορεί να είναι φίλοι και εταίροι σας. Κάθε φορά απαντάτε ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Πώς το ξέρετε, το προτείνατε εσείς? Σας έχω κάνει τόσες εκκλήσεις να παγώσετε τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ. Είστε υποχρεωμένοι και από τις συνθήκες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ίδια τη Συμφωνία. Αν δεν αλλάξετε πολιτική, σπαταλάτε άδικα και τον δικό σας χρόνο, αλλά και τον δικό μας για το θέμα.